στο στούντιο ο υπεύθυνος ενημέρωσης των δημοσιογράφων της Ελληνικής Αστυνομίας Στερεά Ελλάδα, ο κ. Σταύρος Κουτουλογέννης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Και συγχαρητήρια για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που κάνετε, τη δράση αυτή να ενημερωθούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί με το καλημέρα, με το πρώτο κουδούνι στην καινούργια σχολική χρονιά. Καλησπέρα σας κύριε Στεργιόπουλε. Με μεγάλη χαρά είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας ως Ελληνική Αστυνομία. Όπως τα είπατε ακριβώς, έτσι και σήμερα, όπως κάθε χρόνο. Βλέπουμε και φωτογραφίες σήμερα από τη δράση σας. Ακριβώς, όπως λοιπόν κάθε χρόνο, έτσι και σήμερα, αστυνομικοί της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας διένυμιναν φυλάδια ενημερωτικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνουν συμβουλές κυκλοφοριακής αγωγής και οδικής ασφάλειας. Μάλιστα. Σε γονείς και μαθητές δημοτικών σχολείων σε όλη την περιφέρειά μας, εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής περίοδου. Μάλιστα. Θα θέλαμε να τονίσουμε, κύριε Στεργιόπουλε, ότι ως Ελληνική Αστυνομία δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τομέα της ζωντανής επικοινωνίας με τους πολίτες, με τις τοπικές κοινωνίες. Για μας λοιπόν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ενημερώσουμε σωστά από την αρχή της σχολικής περίοδου τόσο τους γονείς όσο και τα παιδιά, ναι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πορευτούμε χωρίς προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και αυτό το οποίο για μας ως Ελληνική Αστυνομία είναι το κυρίαρχο σήμερα μήνυμα, είναι ότι θα πρέπει οι γονείς να λειτουργούν και να συμπεριφέρονται πάντα ως παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά τους. Μάλιστα. Βασικός πυλώνας αυτής της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, κύριε Κουτουλογέννη, είναι να καταλάβουν και οι γονείς κυρίως το τι πρέπει να κάνουν για να είναι το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους. Σωστά. Ακριβώς. Χιλιάδες γονείς από σήμερα και κάθε μέρα θα πηγαίνουν τα παιδάκια τους στο σχολείο. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική αρετή με διαχρονική αξία να δίνεις το καλό παράδειγμα στα παιδιά σου. Πώς όμως, όταν ο γονέας φοράει πάντα τη ζώνη ασφαλείας πριν εκκινήσει το χειμώνα. Βέβαια. Όταν επίσης ως δικυκλιστής φοράει το κράνος του. Και κυρίως χωρίς να βλέπουμε εικόνες άλλων ετών όπου θα βάλει το παιδάκι του στο πίσω μέρος του δικύκλου χωρίς κράνος. Κάτι Μάλιστα. πάρα πολύ επικίνδυνο. Πολύ επικίνδυνο. Όταν επίσης θα οδηγήσει χωρίς να μιλάει στο κινητό τηλέφωνο. Έτσι ώστε να μην αποσπαστεί η προσοχή του, όπου είναι ένας βασικός λόγος τροχαίων ατυχημάτων. Και κυρίως όταν οδηγεί με επιθετικότητα και με βιασύνη και όχι με ηρεμία και σύνεση, όλο αυτό σίγουρα επηρεάζει τη συμπεριφορά του παιδιού. Και με κακή συμπεριφορά στον δρόμο ή ακόμα και όταν έρχεται σε επαφή με άλλους οδηγούς, όπως και τα σποτάκια της ελληνικής αστυνομίας χαρακτηριστικά δείχνουν, έναν εκνευρισμένο πατέρα, ο οποίος έχει στο πίσω κάθισμα το γιο του και αρχίζει και φωνάζει σε έναν άλλον οδηγό, και έκπληκτο το παιδί ακούει τον μπαμπά να φωνάζει. Είναι το κακό παράδειγμα, έτσι δεν είναι? Είναι η βασική μας καμπάνια. Είναι το κυρίαρχο μήνυμα, όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή, το παιδάκι, σαν σφουγγάρι, όποια συμπεριφορά Έτσι. Βλέπει από τον γονέα του, αυτό θα διαμορφώσει και Μιμείτε, την προσωπικότητα. Μιμείται, κάνει περίπου το ίδιο. Ακριβώς. Όταν όμως είναι σωστή η οδηγική συμπεριφορά του γονέα, έτσι είναι και το καλό παιδί παράδειγμα. Από νωρίς θα διαμορφώσει μια σωστή οδηγική νοοτροπία. Μια παιδεία σωστή. Νομίζω ότι βλέπουμε μια ελληνική αστυνομία μια τελείως διαφορετική κουλτούρα. Είναι και αυτό που είδαμε σήμερα, αυτό που βλέπουμε στις φωτογραφίες, την αστυνομικό που βλέπουμε τώρα στη φωτογραφία, χαμογελαστή να μοιράζει το φυλάδιο με τις σωστές οδηγίες. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό σας, που έχει κάνει ένα μεγάλο άνοιγμα και σε εμάς, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε τα μηνύματα μας αυτά, θέλουμε τους πολίτες δίπλα μας. Θέλουμε τους πολίτες να είναι αρρωγοί στην προσπάθεια και στον αγώνα. Ο αστυνομικός είναι φίλος και συνεργάτης με τον. Ακριβώς. Νομοταγή πολίτη. Ακριβώς. Έχουμε πει κατά επανάληψη ότι το βασικότερο αγαθό σε μια ευνομούμενη και δημοκρατική κοινωνία είναι το αγαθό της ασφάλειας. Αυτό προσπαθούμε από το πρωί ως το βράδυ, ακατάπαυστα, σε όλα τα μήκη και πλάτη να διασφαλίσουμε της για τους πολίτες. Ακριβώς. Είτε είναι σε θέματα τροχέας, είτε είναι σε θέματα ασφάλειας, εσείς προσπαθείτε να εμπεδώσετε αυτό το αίσθημα, το αίσθημα της ασφάλειας. Εδώ λοιπόν στο θέμα της τροχέας, από νωρίς, πριν τα παιδάκια ξεκινήσουν πλέον το σχολείο, δίνουμε κάποια αποστολή. Τι ανταπόκριση είχαμε σήμερα, για πείτε μας. Χαμογελαστή. Χαμογελαστή. Δεν εκφράστηκαν πολλές απορίες από τους γονείς και τα παιδιά. Είναι και η πρώτη μέρα, είναι και ο αγιασμός. Αλλά αυτό είναι λογικό και κατανοητό. Θα πρέπει να ξέρετε όμως ότι εμείς απευθύνουμε πάντα και ένα κάλεσμα προς την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια του έτους έμπειρο προσωπικό από τις υπηρεσίες τροχέας
να πραγματοποιεί διαλέξεις ενημερωτικού χαρακτήρα, χαρακτήρα για τη κυκλοφορία όγη σε όλα τα σχολεία. Και σε δημοτικά και σε γυμνάσια και σε ηλικία. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Άρα εκεί μπορούν να λυθούν με μεγαλύτερη έτσι, ανάλυση κάποια θέματα τα οποία θα έχουν απορίες στα παιδιά για να τους τα λύσουμε. Μάλιστα. Κύριε Κουτουλογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Συγχαρητήρια και στους ανωτέρους σας για όλη αυτή την τεράστια προσπάθεια που βλέπουμε, που σχεδιάζεται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και υλοποιείται μέχρι τον τελευταίο αστυνομικό, που δείχνει δηλαδή την ευαισθησία που έχει το σώμα απέναντι στους μικρούς μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εμπεδωθεί με κάθε τρόπο το αίσθημα ασφάλειας, όπως πολύ σωστά το περιγράψατε. Όπως είπατε πολύ σωστά, με τις κατευθύνσεις φυσικά του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, δίνουμε μεγάλη σημασία σε αυτό. Είναι από τις βασικές μας προτεραιότητες και έτσι θα συνεχίσουμε και τα επόμενα έτη. Γιατί το θέμα των τροχαίων ατυχημάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να μπορέσουμε δηλαδή να διαμορφώσουμε από νωρίς μια σωστή, όπως είπαμε, οδηγική νοοτροπία και παιδεία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτουλογιάννη. Ευχαριστούμε και εμείς. Ένα τελευταίο θα ήθελα να τονίσω μονάχα. Παρακαλώ. Είναι ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα είμαστε δίπλα σε γονείς και παιδιά και θα θέλαμε να τους ευχηθούμε εκ μέρους και του γενικού μας περιφερειακού αστυνομικού διευθυντή, του υποστάτηγου του κ. Πουρσανίδη Μιλτιάδη, να είναι μια επικοδομητική και γόνιμη σχολική χρονιά χωρίς καθόλου τροχαία ατυχήματα. Να είστε καλά, καλή δύναμη και οι δικές σας ευχές είναι και δικές μας ευχές. Να είστε καλά.